Τελείωτε Σπότοφ, είναι καλή εκτέλεση. Η μπάλα πέρασε, δυσκολεύτηκε, αλλά απομάκρυνε ο Κώστιτς. Με τα φάλτσα που έδωσε στην μπάλα ο Ντεσπότοφ. Κινήθηκαν πολύ προς την πορεία της μπάλας, δεν τη βρήκε κανένας. Πάσα για τον Ντεσπότοφ, ο οποίος κάνει διαρκώς κίνηση. Το γύρισμα Ντεσπότοφ, μπαίνει ο Μπράντον Τόμας στην πορεία της μπάλας. Δεν καταφέρνει να τη βρει όπως θα ήθελε για να τη στείλει στα δίχτυα. Ακόμα μία επιθετική προσπάθεια με πρωταγωνιστή τον Ντεσπότοφ. Τάισον κέρδισε, έφυγε και εδώ ίσως θα έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς για τον Δόιραν Λι. Τάισον επεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, βάζει το χέρι στη τσέπη και τη βγάζει ενώ εσείς βλέπετε τον Τάισον, ο αμυντικός χαφ της Λαμίας. Λόβρεν διαμαρτύρεται, λέει ότι πήγε με το πόδι προτεταμένο με τις τάπες πάνω στον Τάισον ο Δόιραν Λι. Φάση πάντως που ελέγχθηκε για το αν έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα του Δόιραν Λι. Τελείωσε γρήγορα ο έλεγχος, δεν αλλάζει κάτι. Νούνιες και φεύγει ο Φουρτάδο. Εκεί θα πάει η μπάλα, έχει ακολουθήσει ο Λόβρεν. Κρατάει ο Φουρτάδο, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, κλείνει προς τα μέσα, κάνει ένα σουτ στη γωνία, 1-0 η Λαμία στο 33. Εκπληκτικό γκολ από τον Φουρτάδο. Έχουμε ξαναδεί να το κάνει στην ΟΠΑΠ Αρίνα κόντρα στην ΑΕΚ. Το κάνει και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λαμίας κόντρα στον ΠΑΟΚ σε μια πολύ γρήγορη αντεπίθεση των γηπεδούχων. Μπορούσε και να πασάρει, αλλά έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα πόδια του. Κλείνει προς τα μέσα, αποφεύγει τον Λόβρεν και στέλνει την μπάλα στη γωνία του Κοτάρσκι που δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Τάισον. Για τον Σβάμπ χαμηλά. Για τον Καμαρά, ο οποίος πέρασε. Δεν υπάρχει τίποτα. Ήταν πολύ κοντά στη φάση ο Τσιμεντερίδης. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Το Καμαρά διαμαρτύρεται. Εσείς βλέπετε τον Τάισον να σηκώνεται από το χορτάρι. Γιαννούτσος. Νούνιες. Φεύγει στο όριο. Ο Βλαχομήτρος. Μένει κάτω η σημαία. Το πλασέ του Βλαχομήτρου. Ακριβώς εκεί ήταν τοποθετημένος ο Κοτάρσκι. Τεράστια ευκαιρία για τη Λαμία στο 43. Βλαχομήτρος που βγήκε στην πλάτη της άμυνας. Τέτα τέτ με τον Κοτάρσκι, ο οποίος αντέδρασε καλά. Δεν ήταν και καλό το πλασέ από τον σέντερ φορ της Λαμίας. Και έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό του 45 λεπτού. Κεφαλιά του Κετζιόρα, ο Ρίνγκ πάνω από τον Κοτάρσκι, ο οποίος κάνει μια τρομερή επέμβαση και κρατάει τον ΠΑΟΚ στο μάτς στο 45. Φοβερός Κοτάρσκι εδώ. Φουρτάδο κάνει μια περιστροφή γύρω από τον άξονα του, έριξε στο χόρτο τον Πάπα. Η σέντρα για τον Βλαχομήτρο μέσα στην περιοχή, κεφαλιά του Βλαχομήτρου κόντρα στην κίνηση του Κοτάρσκι, έφυγε έξω. Στο 55. Τέλεση του Ντεσπότοφ είναι καλή για τον Καμαρά. Το σούτ από τον Ζίφκοβιτς, καταπληκτικό γκολ. Ζωγραφιά από τον Ζίφκοβιτς. Μερικά λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πλέον με το περιβραχιόνιο πανηγυρίζει. Ένα τρομερό γκολ από τον Ζίφκοβιτς, καταπληκτικό σουτ. Δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα ο Κώστιτς παρά το γεγονός ότι εκτινάχθηκε προς την πορεία της μπάλας. Στρώσιμο με το στήθος, δίνει και κατεύθυνση στην μπάλα. Να πάει αριστερά εκεί που τη θέλει δηλαδή. Εδώ αυτό το κοντρόλ είναι η μισή δουλειά. Και η άλλη μισή με το τρομερό τελείωμα. Τη βρήκε λίγο ο Κώστης, την έστειλε στο δοκάρι και συνέχεια στα δίχτυα. Η εκτέλεση, κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι. Και στην εξωτερική πλευρά των δίχτυων συνέχεια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 65 από την εκτέλεση του Ντεσπότοφ. Το άλμα από τον Οσδόεφ, η μπάλα στο δοκάρι, έρχεται ο Τσουντάλη να σημαδέψει την εξωτερική πλευρά των δίχτυων. Κεφαλιά από τον Τσουντάλη για τον Τάισον, ο οποίος θα πατήσει την περιοχή. Ο Τάισον ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίχτη. Γύρισε στο δοκάρι και θα έρθει συνέχεια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Τσουντάλη για να δώσει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με 2-1. Τσουντάλη, μία ακόμα αλλαγή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο. Δείτε ξανά. Εδώ είναι μια φάση που θα ελεγχθεί φυσικά από τον Βιέρα, όπως όλες τις φάσεις τέτοιου είδους. Προσπαθεί να διώξει ο Ραμαντά, σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι, ακολουθεί ότι Σουντάλη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
Πέρασε πάρα πολύ εύκολα ο Τάισον με την ταχύτητα που είχε. Εδώ παραλίγο το αυτογκόλ από το Σαραμαντά. Θα έρθει ο Τσουντάλη να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είδατε για τη γραμμή του offside. Κάλυπτε ο Γιαννούτσος τον Τάισον. Τάισον. Πάσα για τον Τσάλοφ, τα κουνάκι για τον Τσουντάλη. Το σουτ στη γωνία έπεσε και απομάκρυνε. Ωραία ο Κώστη, δεν έχει τελειώσει η φάση. Πάσα για τον Ζίφκοβιτς, νέα επέμβαση από τον Κώστιτς. Διπλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον και τον Ζίφκοβιτς στο 83. Ξανά εδώ, δείτε πόσο Τσουντάλη θα βγάλει για τον Τάισον. Πρώτη επέμβαση από τον Κώστιτς. Και εδώ ο Ζίφκοβιτς, αφού συνεργάστηκε με τον Τσουντάλη, δεν μπόρεσε να νικήσει τον goalkeeper της Λαμίας.